Λοιπόν, αναφέρθηκες στα οικονομικά προβλήματα. Είναι μεγάλα χορηγή, δεν υπάρχουν πλέον πολλοί. Υπάρχει αισιοδοξία ότι οι αθλητές θα μπορέσουν να πάρουν σε περισσότερα τουρνουά μέρος? Υπάρχει αισιοδοξία γιατί τα τουρνουά τα περισσότερα για τους Αθηναίους, μόνο μιλάω τώρα, είναι κοντά. Αντίστοιχα βέβαια για τους Θεσσαλονίκη και για τα παιδιά από την Κρήτη, δυστυχώς είναι μακριά. Άρα κάποια τουρνουά, τα τρία ειδικά, Χαλκιδική, Σύρος, Έγινα, θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να συμμετέχουμε. Γιατί αν δεν υπάρχουν τα χρήματα και οι χορηγοί, δυστυχώς δεν θα μπορέσουν να πάνε κάποιες ομάδες. Ευελπιστώ να τα καταφέρουν. Σίγουρα έχουμε το πάθος, τη θέληση, αλλά δυστυχώς είναι μια χρονιά πάρα πολύ δύσκολη για μας οικονομικά. Δεν μπορούμε να κάνουμε και προπόνηση, δηλαδή να πληρώσουμε το γήπεδο. Πάντως σίγουρα, είμαι σίγουρη ότι όλοι οι αθλητές θα προσπαθήσουν να έρθουν, αλλά αν δεν έρθουν δεν θα μπορούν οικονομικά. Η δική σου στόχη φέτος στο φετινό? Εντάξει, η στόχη πιστεύω ότι καταρχήν το πρωτάθλημα θα είναι πάλι ανταγωνιστικό, γιατί έχουν αλλάξει συνθέσεις και θα δούμε καινούριες ομάδες μες στο γήπεδο. Δεν μπορώ να κάνω μια πρόβλεψη. Πάλι ευελπιστώ να είμαστε μέσα στην τετράδα για ό,τι καλύτερο, για ένα τελικό, πάντα για το καλύτερο αποτέλεσμα θα πάμε. Ευχαριστώ πολύ.